Γεια σας κύριε και κύριοι, τι κάνετε, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού μας. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε τι θα συνέβαινε σε μια μάχη μεταξύ του δεινόσουχου, ενός προϊστορικού είδους κροκόδιλου και του μοσάσαυρου, του πιο γνωστού θαλάσσιου πετού. Ας ξεκινήσουμε! Να αναφέρω ότι αυτό είναι μια υπόθεση για το τι θα συνέβαινε σε μια μάχη, όπως είπα και στο intro. Και αυτά τα δύο ζώα έζησαν σε τελείως διαφορετικά περιβάλλοντα τα οποία περιείχαν νερό. Ο μοσάσαυρος έζησε σε θάλασσα με αλμυρό νερό και κυνηγούσε ψάρια και άλλα θαλάσσια ερπετά ή και το ίδιο το είδος κάποιες φορές. Ενώ ο δεινόσουχος έζησε σε γλυκά νερά που κυνηγούσε δεινόσαυρους. Αρχικά τους πρώτους δύο πόντους τους παίρνει ο μοσάσαυρος στο μήκος και το ύψος, διότι φαίνεται αρκετά μακρύς, άσχετα με το αν στη φωτογραφία ο δεινόσουχος φαίνεται λίγο μεγαλύτερος. Αλλά και ο δεινόσουχος παίρνει το μέγεθος σε όρους του βάρους, διότι στα ζώα ο μεγαλύτερος δεν είναι αυτός που είναι ψηλότερος, αλλά αυτός που είναι βαρύτερος, όπως έχω ξαναναφέρει σε προηγούμενο βίντεο. Πάμε στη δύναμη και στην ανθεκτικότητα την οποία την παίρνει και εδώ πέρα ο δεινόσουχος. Γιατί έχει πιο robust σωματότυπο και έχει και οστεόδερμα, δηλαδή αγκάθια. Και τώρα που τελειώσαμε με τα αρχικά feats, πάμε στα δευτερεύοντα feats. Αρχικά το IQ μάχης και τη μονομαχία θα την πάρει ο δεινόσουχος γιατί είχε καλύτερο battle experience. Να αναφέρω ότι το Battle IQ στα ζώα εξαρτάται από το τι κυνηγάνε, οπότε καταλαβαίνετε. Πάλι δεινόσουχος. Και ο μοσάσαυρος θα πάρει το IQ διότι ο κοντινότερος συγγενής είναι οι βαρανίδες άβρες, που σημαίνει ότι συγγενεύει με τον δρακό του Κομόντο. Τώρα περνάμε στην ταχύτητα και την ευκινησία όπου την παίρνει ο μοσάσαυρος διότι ήταν full υδρόβιο ζώο, ενώ ο δεινόσουχος που ήταν κροκόδιλος ήταν ημιδρόβιο ζώο γιατί έβγαινε και μερικές φορές στη στεριά. Γιατί από εκεί πέρα ήταν από τη στεριά. Fun fact, ξέρετε ότι κροκόδιλο μπορεί να τρέξει στη στεριά μόνο για 2 δευτερόλεπτα. Τώρα περνάμε στη δύναμη δαγκώματος όπου το παίρνει ο δεινόσουχος. Διότι έχει αποδειχθεί ότι έχει περίπου 120.000 νιούτον. Που δηλαδή σημαίνει ότι είναι δυνατότερο από αυτό του τυρανόσαυρου Rex. Τώρα πάμε στις δεξιότητες και τις ικανότητες όπου το παίρνει εδώ πέρα ο μοσάσαυρος. Διότι κολυμπούσε καλύτερα, γιατί όπως είπα και πριν, είναι εντελώς υδρόβιο ζώο, ενώ ο δεινόσουχος που ήταν κροκόδιλος ή αλιγάτορας βασικά, ήταν ημιδρόβιο. Επίσης, ο μοσάσαυρος θα πάρει τα όπλα, διότι είχε μια έξτρα σειρά δόντια στο στόμα του, όπως μας έδειξε και το Jurassic World. Και τώρα λοιπόν, ποιος είναι ο νικητής? Η απάντηση? Ισοπαλία. Γιατί και οι δύο δείχνουν αρκετά δυνατοί και αρκετά ανθεκτικοί, αλλά κατά τη δική μου άποψη ο δεινόσουχος θα νικούσε διότι μπορείς απλά να δαγκώσει τον μοσάσαυρο και να του κάνει θρύψαλα το κεφάλι σαν καρπούζι. Και κυρίες και κύριοι, αυτό εδώ πέρα ήταν το βίντεο, κάντε like και subscribe και τα λέμε!